Σε διάλογο με τους πολίτες και ιδιαίτερα με τους νέους ανθρώπους προχωρεί η ΕΔΕΚ, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του κόμματος Γιαννάκης Ομήρου. Ο διάλογος θα διεξαχθεί προκειμένου η ΕΔΕΚ να ανταποκριθεί στις προσδοκίες και στα αιτήματα της κοινωνίας, ανέφερε ο κύριος Ομήρου, μιλώντας μετά την σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής, κατά την οποία έγινε αποτίμηση του αποτελέσματος των ευρωεκλογών. Αναφέρθηκε στην πρωτοφανή για τα κυπριακά δεδομένα αποχή του 56%, εξέφρασε ικανοποίηση για την εκλογή Ευρωβουλευτή, αλλά σημείωσε πως το αποτέλεσμα δεν είναι ικανοποιητικό για την ΕΔΕΚ. Εκφράζεται ασφαλώς απογοήτευση για το γεγονός ότι το εκλογικό αποτέλεσμα δεν ήταν αντάξιο των προσδοκιών μας. Ότι υπήρξε μια εκλογική υποχώρηση. Μια εκλογική υποχώρηση βέβαια που δεν περιορίζεται μόνο στην ΕΔΕΚ, όπως είναι πολύ καλά γνωστό, αφορά το σύνολο των κομμάτων, των παραδοσιακών θα έλεγα. Ωστόσο, το ενδιαφέρον μας είναι φυσικό να επικεντρώνεται στο ποσοστό που εξασφάλισε η ΕΔΕΚ. Σε σχέση με το ενδεχόμενο αναβίωσης του ενδιάμεσου χώρου, ο κ. Ομήρου τόνισε πως η ΕΔΕΚ δεν πρόκειται να επαναλάβει πειράματα του παρελθόντος, αλλά άφησε ανοιχτή την πόρτα για συνεργασίες με άλλα κόμματα. Διάδοχος του Δημήτρη Παπαδάκη, που εξελέγει Ευρωβουλευτής ως γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής, είναι ο Χρυσός Τουλούμπης. Κατά τη διάρκεια σχετικής ψηφοφορίας, ο κ. Τουλούμπης εξασφάλισε 58 ψήφους έναντι 48 του ανθυποψηφίου του Γιώργου Σταματίου.